που πέτυχε στα τελευταία λεπτά του αγώνα και εκτιμώ ότι έκρινε την αναμέτρηση. Εντάξει, σίγουρα ήταν καθοριστικό τρίποντο, αλλά εννοείται όλα τα παιδιά προσπαθήσαμε. Προσπαθήσαμε και όλα τα καλά ήταν πίσω σημειώτα. Απλά ήταν πάνω στο χέρια μου, πήρα το σουτ, στόχισα και πήραμε. Ποιο είναι το όνειρό σου με το μπάσκετ, αναφορικά και με την ομάδα αλλά και σε προσωπικό επίπεδο? Σίγουρα με την ομάδα έχω στόχο την άνοδο, εννοείται. Θέλω η ομάδα να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Γιατί όλα τα παιδιά είναι από τον τόπο μας και είμαστε και πιο μικροί σε ηλικία, έχουμε χαμηλότερο μέσο όρο. Και σίγουρα θέλω να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Μακάρι να κάνουμε και την άνοδο. Τώρα για το όνειρά μου θέλω κάθε μέρα να γίνω μεγαλύτερος. Να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ, το λαμβάνει. Οι μπασκετμπολίστες της ηλικίας σου έχουν πρότυπα? Έχεις κάποιον μπασκετμπολίστα Έλληνα ή ξένου πρότυπο? Εννοείται πως έχω. Έλληνα θα πω τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που παίζει στο NBA και είναι πιο γνωστός. Και ναι, ελπίζω κάποια μέρα να τον έχω δει από κοντά. Ελπίζω να το φτάσω κάποια στιγμή. Πώς αξιολογείς τον αντίπαλό σου σήμερα, την ομάδα του Πυρικού? Ο Πυρικός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Επειδή έχω και φίλους και ξέρω και προσωπικά τον coach, έχει καταπληκτική ομάδα. Το scouting είναι απίστευτο. Οι παίκτες είναι νεαρά παιδιά, έχουν 2-3 έμπειρους, πολύ έμπειρους παίκτες, οι οποίοι κάνουν πολύ καλή δουλειά. Και πιστεύω θα τερματίσει και αυτή πολύ ψηλά και θα κάνει καλή πορεία. Το επίπεδο του μπάσκετ στην κατηγορία αυτή? Πιστεύω ότι το επίπεδο είναι πολύ καλό σχετικά με άλλες χρονιές, γιατί έχουν κατέβει κάποια πιο έμπειρα παιδιά από τις πάνω κατηγορίες και οι μικροί όσο πάει και αυξάνονται και παίζουν καλύτερα. Οπότε θα πω ότι είναι ένα καλό σημείο όπου ανεβαίνει η γάμα εθνική, η National League 2. Τι είναι αυτό που μπορεί να αντιπαρέλθει το ποδόσφαιρο και την εμπορικότητα που τυχόν απολαμβάνει στις ηλικίες της δικής σου, της δικής σου γενιάς, έτσι ώστε να μπορέσει να αποκτήσει ακόμη πιο περισσότερους αθλητές σε ερασιτεχνικό και επαγγελματικό επίπεδο και ακόμα περισσότερους φιλάθλους? Για το μπάσκετ, έτσι. Εντάξει, σίγουρα παίζουν πολύ ρόλο όλοι οι χορηγοί που βοηθάνε τις ομάδες, δίνουν κίνητρο στις ομάδες, φέρνουν καλούς παίκτες. Αλλά πιστεύω σαν κίνητρο, επειδή σπουδάζω και τεφά, τώρα τελειώνω. Εμένα σαν στόχο, ποια πόλη? Στις Σέρες. Έχω σαν στόχο, επειδή είμαι πρώτα απ' όλα γυμναστής, καθηγητής φυσικής αγωγής, θέλω να σηκώσω τα παιδιά από τον καναπέ, να μπουν στα γήπεδα. Είδα σήμερα και ο κόσμος στο Πυρικό εκάλιασε στο γήπεδο. Αυτό είναι πολύ θετικό και σε εμάς στην Καστοριά γίνεται χαμός και σε κάθε μάτς. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και στις μέρες μας δυστυχώς όλα τα παιδιά κλείνονται στο σπίτι, στον υπολογιστή, στο κινητό. Αλλά θεωρώ ότι αν έρχονται και βλέπουν τα παιχνίδια, παίρνουν μια όθηση και γουστάρουν πάρα πολύ, θα έρθουν και αυτοί στο γήπεδο και θα κάνουν το άθλημα που αγαπούν. Τελευταία ερώτηση για να σε αφήσω να ξεκουραστείς και να απολαύσεις τη σημερινή σου νίκη. 10 χρόνια μετά, αν σου ζητούσα να διαλέξεις ανάμεσα στο να είσαι καθηγητής φυσικής αγωγής σε ένα γυμνάσιο της περιφέρειας του νομού Καστοριάς ή να είσαι επαγγελματίας μπασκετμπολίστας σε μια ομάδα της Α1, τι θα διάλεγες? Εντάξει, με τα χίλια να είμαι επαγγελματίας καθοσφαιριστής σε ομάδα Α1. Νομίζω καθένας αυτό θα ήθελε. Ακόμα και αν τελειώσει πρόωρα, γιατί όλη η μπασκετική καριέρα έχει ημερομηνία λήξης. Αλλά μετά την καριέρα μπορείς να συνεχίσεις ως καθηγητής φυσικής αγωγής, αλλά νομίζω το όνειρο κάθε επαγγελματία παίκτη είναι να φτάσει στο πιο ψηλά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και σε ευχαριστούμε πολύ.